Έχει γιώσει ποτέ ότι η κριτική που σου δόθηκε σε πλήγωσε περισσότερο από ό,τι σε βοήθησε ή μήπως φοβάσαι να δώσει κριτική γιατί δεν θέλεις να προσβάλλεις τον άλλον. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να δίνουμε επικοδομητική κριτική και στο να είμαστε επικριτικοί απέναντι στον άλλον. Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να δίνουμε κριτική που χτίζει σχέσει, που χτίζει ικανότητες και που χτίζει αυτοπεποίθηση. Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε Πώ να δίνουμε και να λαμβάνουμε κριτική με θετικό και επικοδομητικό τρόπο. Θα σου δώσω το mindset, τον τρόπο σκέψη πίσω από την επικοδομητική κριτική. Θα μοιραστώ μαζί σου τέσσερι πολύ πρακτικέ και αποτελεσματικέ τεχνικέ. Και στο τέλο θα σου δώσω ένα challenge, μία πρόκληση για να αρχίσει να εφαρμόζει άμεσα αυτέ τι ιδέε. Μετά από το σημερινό μάθημα, θα έχει πολλέ απαραίτητε τεχνικέ επικοινωνία για να κάνεις την κριτική ένα εργαλείο ανάπτυξη. Γεια σου, εγώ Βορή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Αγραμμάκτη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Η κριτική είναι ένα εργαλείο για να βοηθά τον άλλον να βελτιωθεί και όχι ένα εργαλείο για να τα αποδομήσει. Όταν κρίνουμε με βάση αυτό τον τρόπο σκέψη, η κριτική γίνεται μια προσφορά και όχι ένα φτύπημα. Το θέμα με την κριτική είναι ότι όντω είναι άπολη, ειδικά αν γίνει άκαρμπα. Ωστόσο, είναι απαραίτητη. Και εφόσον αναγνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη, χρειάζεται να μάθουμε πώ να την κάνουμε σωστά. Θέλω να ξεκινήσουμε τον τρόπο σκέψη μα με την αποδοχή ότι δεν είμαστε τέλειοι. Αν θα δίνουμε κριτική, πρέπει να έχουμε την ταπεινότητα να καταλάβουμε ότι και εμεί μαθαίνουμε συνεχώ. Έτσι, η κριτική μα θα έρχεται με κατανόηση και όχι με αυστηρότητα. Στόχευση στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Επικοδομητική κλινική σημαίνει ότι δεν εστιάζει μόνο στο λάθο, αλλά δίνει κατευθύνσει για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια, όταν είχα δεχτεί κριτική από ένα συνεργάτη σε ένα μεγάλο project που δούλευα, είχα δουλέψει αρκετά σκληρά για το συγκεκριμένο project. Οπότε, όταν μου είπε ότι το αποτέλεσμά μου δεν ήταν ικανοποιητικό, απογοητεύτηκα. Η κριτική του ήταν αρκετά αόριστη. Μου είπε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό δεν μου είπε ποια συγκεκριμένα κομμάτια του project θα μπορούσε να βελτιωθούν. Μετά από αυτή την κριτική, ένιωσα ότι δεν είχε καταλάβει καθόλου την προσπάθεια που είχα βάλει. Οπότε, αντί να με βοηθήσει να γίνω καλύτερο, ένιωθα ότι είχα αποτύχει. Μέσα από αυτό το περιστατικό, συνειδητοποίησα ότι η κριτική που δίνουμε πρέπει να είναι ξεκάθαρη και εστιασμένη στη βελτίωση. Στο τι ακριβώ χρειάζεται βελτίωση και με ποιο τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν να υποστηρίξουμε τον άλλο, του συνεργάτε μα, του φίλου μα, του πελάτε μα, με συγκεκριμένε προτάσει και οδηγίε και όχι με γενικέ παρατηρήσει. Α δούμε λοιπόν τώρα τέσσερι πρακτικέ τεχνικέ για να δίνει επικοδομητική κριτική. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Sandwich. Πρώτον, μία από τι πιο αποτελεσματικέ μεθόδου για να δώσει επικοδομητική κριτική είναι η λεγόμενη μέθοδο Sandwich. Πρόκειται για την εξή προσέγγιση. Ξεκινά με κάτι τυπικό. Ωστε να δημιουργήσει μια θετική βάση και να κάνει τον αποδέκτη να νιώθει ότι αναγνωρίζει τι προσπάθειέ του. Αυτό προετοιμάζει το έδαφο για να ακούσει με ανοιχτό μυαλό την κριτική σου. Στη συνέχεια, δίνει την κριτική σου με σεβασμό και σαφήνεια επισημένοντα τι μπορεί να βελτιωθεί και εδώ το σημαντικό είναι το να κλείσει πάλι με κάτι θετικό ή με ενθάρρυνση, έτσι ώστε να μην φύγει από τη συζήτηση με αρνητικά συναισθήματα. Αυτό βοηθάει να νιώσει ότι η κριτική ήταν για προσφορά, για βελτίωση, όχι μία επίθεση. Μία σημείωση εδώ, όταν ξεκινά με κάτι θετικό, δεν χρειάζονται βυθίαμβοι. Πε κάτι απλό, σύντομο και ειλικρινέ, ώστε να μην νιώθει ο μιλητή σου ότι τον πατρονάρει. Και αφού το πει αυτό, μετά μπε κατευθείαν στην κριτική σου. Πριν προχωρήσω παρακάτω, θέλω να σου μιλήσω για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Το βιβλίο μου, Αγαπητά στην Επικοινωνία. Έχοντα πολλά χρόνια πρόβλημα με την επικοινωνία και κάνοντα πάρα πολλά πράγματα για να βελτιώσω τι δεξιότητε επικοινωνία μου, κατάφερα να δημιουργήσω αυτό το βιβλίο, το βιβλίο Ακαταμάχητο στην Επικοινωνία, στο οποίο μεταξύ άλλων μοιράζομαι τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Τη επικοινωνία που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία. Το να είναι κάποιο χαρά στην επικοινωνία δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιέται, είναι κάτι με το οποίο αναπτύσσεται. Και να αποκτήσει τι δεξιότητε που έχουν αυτοί που θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία, μπορεί και εσύ να γίνει χαρισματικό στην επικοινωνία. Για να μάθει περισσότερο για το βιβλίο μου, Αγαπητά στην επικοινωνία, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Θα βρει το link και στην περιγραφή κάτω από το μάθημα. Δεύτερον, να είσαι συγκεκριμένο στην κριτική που δίνει. Όταν κάνει μια γενική παρατήρηση, όπω αυτό δεν ήταν καλό, δεν δίνει την ευκαιρία στον άλλο να καταλάβει τι ακριβώ πρέπει να αλλάξει. Για παράδειγμα, αν δουλεύει σε ένα project και δεν είσαι ικανοποιημένο με ένα κομμάτι του, μπορεί να πει στο σημείο Χ, στο σημείο τάδε, θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό. Έτσι, ο αποδέκτη τη κριτική ξέρει ακριβώ τι χρειάζεται να διορθώσει και πώ να το κάνει. Μία άλλη πολύ χρήσιμη τεχνική είναι να χρησιμοποιεί εγώ δηλώσει. Αυτό σημαίνει ότι αντί να κατηγορεί ή να κάνει επιθέσει, εστιάζει στο πώς εσύ βλέπεις την κατάσταση ή στο πώς αισθάνεσαι. Για παράδειγμα, αντί να πεις αυτό που έκανες ήταν λάθος, μπορείς να πεις ότι νιώθω ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να βελτιωθεί αν προσθέσουμε περισσότερη ανάλυση. Αυτό αλλάζει τον τόνο της συζήτησης από μια κριτική που μπορεί να φανεί επιθετική σε μια συζήτηση που βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό και στη συνεργασία. Τέλο, δώσε λύσει και κατευθύνσει. Η κριτική δεν πρέπει να αφήνει το άλλο άτομο μπερδεμένο ή χωρί καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνοδεύει την κριτική σου με προτάσει για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Αν για παράδειγμα αναφέρει ένα πρόβλημα, φρόντισε να δώσει και κάποιε λύσει που θα βοηθήσουν το άτομο αυτό να το διορθώσει. Έτσι δεν το αφήνει μόνο να σκεφτεί τι πήγε στραβά, αλλά το δίνει και τα εργαλεία για να το διορθώσει. Χρησιμοποιώντα αυτέ τι τεχνικέ, μπορεί να κάνει την κριτική σου πιο αποτελεσματική και πιο ενισχυτική, χτίζοντα καλύτερε σχέσει και βοηθώντα του άλλου να βελτιωθούν με υγιή τρόπο. Σκέψου κάποιον στον οποίο θα ήθελε να δώσει μια κριτική, κάποιον στη δουλειά σου, έναν φίλο σου, έναν συνεργάτη σου. Σκέψου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και πώ θα μπορούσε να του δώσει επικοδομητική κριτική με βάση τι ιδέε που είδαμε σήμερα. Και θέλω να σου δώσω το εξή challenge. Θέλω να σε προκαλέσω από σήμερα κιόλα Δοκίμασε να χρησιμοποιήσει αυτέ τι τεχνικέ στην επόμενη κριτική που θα δώσει. Και να θυμάστε το εξή: Η σωστή κριτική χτίζει γέφυρε, όχι τείχου. Γράφει στα σχόλια αν σου έχει τύχει να λάβει κριτική που σε βοήθησε να βελτιωθεί και αν έγινε, πώ έκανε να αισθανθεί. Αν έφτασε μετά και σου άρεσε το βίντεο, κάνε like. Επίση, κάνε ένα αυτό κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτε και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω τακτικά βίντεο. Επίση, για να μάθει περισσότερε πληροφορίε και το βιβλίο μου, αρεπαμάκτη στην επικοινωνία. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε, θα βρει το link και στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Βάλει εφαρμογή τη σημερινή ιδέα για να γίνει καλύτερο στο να δίνει επικοδομητική κριτική. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα δούμε στην κορυφή. Γεια σου.